Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Το πολυνομοσχέδιο για τις μεταφορές κατατέθηκε χθες αργά το βράδυ στη Βουλή, το οποίο και φέρνει ριζικές αλλαγές στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Περισσότερα θα μας πει ο Κωνσταντίνος Κετζητζής. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Έχουμε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποβάλλων Μεταφορών, το οποίο κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ. Ένα πολυνομοσχέδιο το οποίο βρισκόταν σε διαβούλευση και σε συζητήσεις για πάρα πολλούς μήνες. Γιατί πρωτοπαρουσιάστηκε επίσημα, φανταστείτε, τέλη Οκτωβρίου. Εν τέλει κατατέθηκε στην Επιτροπή της Βουλής χθες το βράδυ αργά. Μία από τις αλλαγές οι οποίες φέρνει είναι και η αλλαγή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όπως είπες. Μιλάμε για αρκετά σημαντικές αλλαγές, αρκετά ριζικές αλλαγές, οι οποίες έχουν να κάνουν τόσο και με τα πρόστιμα, όσο και με όλη τη λογική η οποία υπάρχει στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ποιες είναι αυτές οι αλλαγές? Έχουμε πρώτα απ' όλα ότι όλες οι παραβάσεις κατηγοριοποιούνται σε τρεις βάσεις επικινδυνότητας, σε τρεις βαθμίδες. Έχουμε τις χαμηλής επικινδυνότητας, μεσαίες επικινδυνότητας, υψηλής επικινδυνότητας. Οι χαμηλές επικινδυνότητες έχουν χαμηλότερα πρόστιμα από 0 έως 100 ευρώ, από 100 έως 300 ευρώ οι μεσαίες επικινδυνότητες και από 300 έως 600 ευρώ οι υψηλής επικινδυνότητες. Αυτό όμως το οποίο είναι το καινούριο το οποίο βάζει μέσα ο ΚΟΚ είναι η δυνατότητα να υπάρχει προσάυξηση του προστίμου ανάλογα με το εισόδημα του παραβάτη. Δηλαδή, όσο υψηλότερο εισόδημα έχει αυτός ο οποίος του θα κληθεί να πληρώσει το πρόστιμο, θα πληρώνει και το πρόστιμο. Θα αυξηθεί και το πρόστιμο. Μπορεί να φτάσει μέχρι και το τριπλάσιο του αρχικού προστίμου. Ποια είναι η λογική πίσω από αυτό? Η λογική πίσω από αυτό, όπως είχε πει και ο ίδιος ο υπουργός ο Χρήστος Πύριζης, είναι να αποφευχθεί το φαινόμενο του κάποιου ο οποίος έχει χρήματα και παρανομεί, έχοντας γνώση ότι παρανομεί. Και λέει ότι άμα με πιάσουνε, θα πληρώσω και το πρόστιμο και δεν με νοιάζει. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό έχει προκαλέσει κάποιες αντιδράσεις. Τα στελέχη του Υπουργείου λένε ότι δεν ανακαλύπτουν τον τροχό. Είναι ένα μέτρο το οποίο εφαρμόζονται σε άλλες χώρες του εξωτερικού, όπως η Ελβετία. Από εκεί και πέρα, μένει να δούμε πώς ακριβώς θα γίνει. Βέβαια, μέχρι να γίνει αυτό, θα πρέπει να υπάρχουν υπουργικές αποφάσεις, θα πρέπει να υπάρξει ειδική επιτροπή η οποία να καθορίσει τα κριτήρια, είναι κάτι το οποίο δεν θα γίνει άμεσα. Αυτό που θα γίνει άμεσα όμως είναι μια άλλη κατηγοριοποίηση η οποία γίνεται στις παραβάσεις. Θα υπάρχουν κάποιες παραβάσεις οι λεγόμενες αντικοινωνικής συμπεριφοράς ή πολύ συχνής εμφάνισης, οι οποίες δεν θα έχουν καθόλου πρόστιμο ουσιαστικά χρηματικό, αλλά θα έχουν πολύ βαριές ποινές υπό την έννοια ότι θα αφαιρείται το δίπλωμα οδήγησης και η πινακίδευση από το αυτοκίνητο. Μιλάμε για καθημερινές παραβάσεις. Παραβάσεις όπως παράνομη στάθμευση. Η παράνομη στάθμευση σε φέση για αμαία, οι παράνομες προσπεράσεις, η χρήση της ΛΕΑ, η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη και του ΣΤΟΠ. Δεν ξέρει κακό όλο αυτό βέβαια. Αυτά έχουν λίγο παραγίνει. Με το που ψηφιστεί ο νόμος μάλιστα. Αυτές οι παραβάσεις συγκεκριμένες θα έχουν την αφαίρεση του διπλώματος για 60 μέρες. Αν κάποιος πιαστεί για δεύτερη φορά μέσα σε κοντινό διάστημα, η αφαίρεση του διπλώματος θα είναι για 120 μέρες. Και αν κάποιος πιαστεί για την ίδια παράβαση μέσα σε 3 χρόνια, 3 φορές μέσα σε 5 χρόνια, τότε αφαιρείται το δίπλωμά του για πάντα και ουσιαστικά πρέπει να ξαναδώσει εξετάσεις για να βγάλει δίπλωμα από την αρχή. Και μια σημαντική ακόμα αλλαγή η οποία γίνεται είναι ότι καταργείται και το μέτρο του όποιος πλήρωνε μέσα σε 10 μέρες που πλήρωνε το μισό πρόστιμο. Αυτό πλέον από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος πάβει να ισχύει. Βέβαια, τα πρόστιμα όλα του παλιού ΚΟΚ μέχρι να εφαρμοστούν του νέου ΚΟΚ μειώνονται όλα κατά 40%.